αγαπητά, τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Και κλείπει η ψυχή μου εις τα σώματα του Κυρίου. Πάτη Κυρίου, εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη γλωσσάν με και το όνομα του Κύριου ημίν αμήν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρ' Κυρίου γίνεται αυτή και στη θαυμαστή αναφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ο στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίγνος αήφωτος της οικουμένης σοφέ εδείχθης χαράλαμπες έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου έλυσες των ειδώλων την σκοτώμεναν μάκαρ διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Θείου Πνεύματος λάβων την χάρη, διασκήσεως Αγίας Πάτερ, ζωής Θείας υπεμφαίνιστας χάριτας, και του σωτήρος θεράπων γενόμενος, της παραυτού ηξιώθης λαμπρότητος, ζήνων όσια Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Και νικία η και εις τους αιώνας των αιώνων να μην σε την μεσητεύσασα τη σωτηρία του γένους ημών ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε εν τη γαστρίτη εξή προσληθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος ελυτρώσα το ημάς εκθωράσους φιλάνθρωπος. Έργης λάμψαντες της ευσεβίας πλάνης έσβεσας κακοδοξίας ως του Χριστού στρατιώτης χαράλαμπες και παρανόμοντας φάλαγγας ισχύνας τροπαιοφόρος παμάκαρ γενόμενος μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νικία η και εις τους αιώνας των αιώνων να μην θαύμα μέγιστον ως εν αγκάλες ευάστασας παρθενομήτωρ τον ενδρακή αυτού τα πάντα συνέχοντα και εκ μαζών σου εξέθρεψας γάλακτη τον τροφοδότην και πλάστην της φύσεως χωρί πάναγνε αυτόν εκτενός οικέτευε δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Ως φωστήρων έτυλας έκτισε ο πιστούς εφώτισας τες των θαυμάτων σου βολές ιερομάρτης χαραλαμπές οθεν τιμώμε τα θεία σου λείψανα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι ιερών το πνεύμα σε ιερομάρτης ιερός ανέδειξε ενεχθέν ιερότατε το Θείο Λόγο ως Θείος δε δόξασε. Κι νικαία η
ύπας θάσασαν, τότας ψυχάς φωταγωγούν και μη φλεχθήσαν πανάμω με φρόσου δε μάλλον. Πλυστήσαν της χάριτος την καθαρότητα μάρτης του βίου σου και το υπέρλαμπρόν του μαρτυρίου σου. Τα πλαγίσα η Ελλάς, βοάση εφρενωμένη, σήμερον τιμόμεν σου, κεφαλήν την σεβάσμιον, θράψον τα φριάγματα των εχθρών ημών Άγιε, και λύτρωσε ημάς εκ των κινδύνων και νοσημάτων του συμρούντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την απειρόγαμον Θεογεννήτριαν, την των αχώρητων σάρκι χωρίσασαν, και τον τροφέα του πάντος το γάλακτη θρεψαμένη, μόνοι εξισχύσασαν, της κατάρας λυτρώσαστε, γένος την πανάχρα το ανθρώπινον, την πανάχραν των δέσποινων. Υμνήσομεν συμφώνος βόντες, χαίρε ή και χαρίτωμένοι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
το κρυφίος και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χαρίτος ρήθρα, αρδενεύοντα άπασαν την κτήση προζωγονή. Ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυν θύσεται. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυν θύσεται. Φυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξ ανθίσει. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυθήσετε. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε λαϊσού, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Εν εσάτω πνοή, πάσα εν εσύ των Κύριων. Και υπέρ του κατεξιωθήν ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριων των Θεών ημών ηκετεύσομεν. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στους εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γαρεφημάστας Κύριος αυτόν, και διώξω σου παρεδιδόντας σε συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένος επί βασιλής και ηγεμόνας, ένε και το ονοματός μου. Αποβίσετε δε ημίνες μαρτύριον, θέστε ούνε στα σκαρδία σημώ μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημίν σώμα και σοφία, Ιούδιν ίσον δε αντιπίνου δε αντιστήνε πάντες, η αντικείμενη ημίν. Παραδοθήσαστε δε και υπογονέων, και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμεν υπό πάντων διά το όνομά μου και θρίξες κεφαλής ημών μη απόλυτε εν τ' υπομονή μου χτίσαστε τα σηκάς ημών. Δόξα σοι, Κύριε. Δόξα σοι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώ με. Ό,τι την... Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίσας, όπως αδικαιωθείς εν υλόγης και νικείς ενδοκρινεσέσαι. Ιδού γάρα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσης εμ' ημίτρ μου. Ιδού γάρα λύθη αν ηγάπησες τα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερκειώνα λευκαντήσω με. Ακουτίζ με αγαλίαση και
και φροσύνη αγαλιάσονται ως τι ταπεινωμέν. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψε. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην ανταλέλεις απ' εμώ. Απόδον με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό μου. Διδάξα νόμους σας οδούς σου και ασεβείς επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκείς. Συσία το Θεό πνεύμα τετριμένο, καρδίας τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν την ευδοκία σιώ και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσε επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και λέεις όνειμά μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τες του αθλοφόρου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Των αιώνων αμήν, θες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το ανώμημα. Φανούς μάρτυρος, υπέρ Χριστού τη θύσαν προθήμος, των Αγίων λεκτών συνασπισμών, του Ιερού μάρτυρος χαραλάμπους, φίλο μάρτυρες δεύτε τιμήσομεν, και την πανίε πνευματικώς θελέσαντες προς αυτόν βοήσομεν της νομικής απειλής των ευσεβόφρων αλλαών σου ελευθέρωσον και λύτρωσον ημάς εκ πάσης περιστάσε. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτιμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ηλίσου τα πλούσια. Πρεσβείες Πανακράντου και Πανομαμαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Θείων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων και εσείες των Τιμίων Δόξου Προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πιλουσιώτου, Γέροντος και Χιοπολίτου του Στρατιλάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρου Καραλάμπου σου και την Ιεράνθια μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου, των Αγίων. Οικετευομένη σε μόνε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και εκτιμήσει και
φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητό σοι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ή και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών χωροβατών, εφροσύνω στα νοητά ουρανών σκηνώματα και λαμπόμενος φωτίαν εσπέρο ρίσε με παθών, τες πρεσβείες σου σοφέ όπως υμνήσωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών η φωτοφόρο σου μνήμης ηλιακάς, απαστράπτει χάριτας και φωτίζει τους πιστός, εν αυτή τιμώντα σε χαράς λαμπρωτά της αληθώς μάρτης επώνυμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες των αιμάτων ουρανίσει την αλμυράν απιστίας θάλασσαν. Κατακλείσας ποταμός ευσεβίας γέγονας Χριστού, καταρδεύων αληθώς την Εκκλησία ναή. Και νυν και αήγης τους αιώνας των αιώνα μην, αμαρτιών καταιγίδες και λογισμών εναντία κύματα, και παθών επαγωγέ, επεμέ διήλθωσαν τη σύ, Θεοτό και κρατεά πρεσβεία σώσον. Άγιο του Θεού πρέσβευε ημών, που και στην Άγιος όλους εξ υπήν των θαυμάτων τα πλήθη, ο παρέδρασας έτιν το βίο περιών και προς Θεόν μετεθόν αθλοφόρε μάρτης αξιάγαστε. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμών, δυνάμει θεία κρατηθεί στον ίσχυρον θράσος, τον ανώμων καθήλες στρατιώτης ο στερός γαράλαμπες αθλητά, όσο πλήτης θείας παρατάξιος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αιμάτων ρεύσαν τις κρουνίες του σώματος πάσαν σε βία στην φλόγα, και δεν είναι πυρκαϊάν κατέσβεσαν τις τρυφίες των χυμάρων, σίδε προς εξένησαν και νύγκια εξώνες των αναμήν. Αγίων Άγιον Θεοντέτοκας Παναγία, αγιότητος ύπους δεδειγμένη καθαρός και πύλη μόνος Χριστός, ειν δήλθε σώζον του ανθρώπινον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών, ωραίος γέγονας Χριστής ενέματι, της επτής μαρτυρίας και καλονές ταύτης κατηγλάησε, χαράλαμπες των αθλητών εγκαλόπης μεγεστήριγμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών δαιμόνων, ξώανα της εις συνέτριψας αθλοφόρε Ανδρία, ναών σε αυτόν του Παναγίου Πνεύματος και καρτερίας σε ψευδούς, στείλην δείξας και υπόδειγμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ψήψος έροντες, τα σχήρας ένδοξε, οι τους σκότους προστάτε, σούτας πλευράς έξεων της όνυξη, διαιώνος αληθή, προξενούντες η απόλαυση. Και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνα μην, ισχύς και ύμνησής μου Χριστός ο Κύριος, ο εξού ανατήλας υπερβολή, πάναγνε Χριστότητος λυτρωσάμενος ημάς της αρχαίας παραβάσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, το Θείο πάθος του Δημάς, πάθη υπομείναντος στερός, μάρτης Χριστού με μισάμενος φέρει στον εν όλο σώμα τη ένδοξη των ύλων προσηλωθείς καρτερικότατα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, την αλογία των διοκτών, λόγος ο συνάναχος πατρί επανορθούμενος πάνσοφε, λόγον της αλόγης αφώς ενδύθηση, λυθύνε τον δεσμό σε διαγορεύωση, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της οβελίσκης που παίρνω, Περονηθείς, έτρωσας καρδίαν του δεινού των γηγενών πολεμήτρων λόγη της Ανδρίας σου καρτερίας, Θεόφρονα θροφόρε αξία θαύμαστε. Και νυν και έγκυσον στον αιώνα το θείο φέγγι σου αγαθή την σκοτισμένη μου ψυχή είναι σιδονές φωταγώγησον και προσωτηρίαν τρίβουν οδήγησον ημών τη σωτήρα Χριστόν και ίσασα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών, λαμπτήρε χρημάτισα στον άθλον σου φωτή, φωταγωγών τα πέραντα ομολογή στο όνομα του Χριστού, τυράννου ενώπιον αθλοφόρε Κυρίου αξιάγαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών, εν Θεού πυρούμενος αγαπήσεως πυρή το δρασισμό της πίστεως των δισεβούντων έσβεσα στην πυράν, Χριστού τα θαυμάσια της απίστης δεικνύων αξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της ζωής εφιέμενος αθανάτου της αρκός, χαράλαμπες ενέκρουσας της εμπαθής κινήσεις και προσευχή νεκρούς εξανέστησας, ανυμνών του εν πάσης εδοξάσαντα, και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνα μην, παθών με κλονούμενον εναντίες προσβολές, μήτερ Θεού στερέωσον, ως απαθίας τέξασα την πηγήν, προσέγαρ κατέφυγον των ανθρώπων μέγα καταφύγιον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών, προς το μιλόν της βασάνης και το περίλη πυρνόμενος, αθλοφόρη Χριστούς Χρυσίων, ο βριζότερος γέγονας των ιερών ανάθημα, αληθώς η χρημάτισα, Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμών των προσευχών στη δρόσο, παρανομούν τον ικάμινος κατεσβέστη, σοφέ και ερίστης μελωδόν το πείσεν τευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την παρατάση των άφλων δέντρων εμφάνιση ψύχων ευσκιάζομαι στους εκφλογόδους αμαρτίες κραυγάζοντας ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, και νύν και ήξωνα στον εναμήν, ή την χαράν δεξαμένη την πανάγνωνη δί σου, Θεωτό και αγνή ευρωσύνη στην καρδία μου πλήρωσαν το κατηφές διώκουσε τον παθό να υπάρθαινε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν τις ροές των αιμάτων επισταζόμενος των στιγμάτων το κάλλι οραϊζόμενος τον νικητικό έφερε πως διαδήματι και καλοπισμένος Θεό παρέστης μάρτης. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν των βασάνων τα πλήθη που κατεκάλυψαν την Ανδρίαν σου μάρτης και γενναιότητα ή των διοκτών ουκοι μαύρος εν ένστασης σου τη λαμπρωτά την Θεόφρον καρτερίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι ιερεύστε και μάρτης ακαταγόνιστος, στρατιώτης γενναίος και στήλος άσυστος, έρισμα πιστών ασεβίας αντίπαλος, όντως ανεδείχθης Θεόφρον αθλοφόρε. Και νυν και έγκης τους αιώνας των αιώνα, μείνω τα πάντα ποιήσας, θείο βουλήματι, βουληθείς εν γαστρί σου, όκης εν άχραντε ρεύσαντας ημάς, αναπλάσε βουλόμενος όν υπεριψούμεν εις πάντα στους αιώνας.
Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, που πήρου ξύφο, που λούδε θάνατο, ούτε διωγμό, που θλίψου λοιμό, ούτε κίνδυνο, που βασάνων παντίον επιπνία, ίσχυση τη αγάπη, όντω σε χαρισέ, επιπτικό, αθληθεία, αξιοθαύμαστε. Άγιο του Θεού πρέσβε περιμόν, ξεσμίσον ήγον του συνεκρόσεω, αποβάλλον γειτόνασε στολέ εξαίματο ή αυτόν αθλοφόρε κόσμο σα, όθεν στην παρησία μάρτησα είτε πάνω τον δεσπότη και θεό χαίρον παρίστασε. Δόξα πατρί και και αγίο πνεύματι, χαρά και θεία ονόντο λαμπρότητο, περιχτική μνήμη του κόσμου ανέτειλε, των παθών το χειμώνα διώκουσα πάντα σφωταγωγούσα εν εορτάζοντε σχήμε, τεσμάτων ελασμών τη οικεσία σου και νυν και οίκη ζωνο στον αναμήν, παθών κλειδώνιων συνταράσιμε και των κακών βυθή τρικυμή επανάμαμε, κυβερνήτην Χριστόν οικίσασα, χείρα μη βοηθεία, εκτείνων σώσον με. Μόνη προστασία των πιστός μακαρίζοντων σε. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερβλογημένης δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν στήλος σας ιστός της Εκκλησίας, λίχνος σας φεστός της Οικουμένης, αθλοφόρε ανεδείχθης χαράλαμπες και αναλάμψες ηλίου φεδροτέρων εις των ειδόλων ελάβνη σκοτωμένα, μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικετευέ, δωρήσαστε ημί το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τα στήφη των πιστών ευσεβώς συνελθόντα, τον μάρτυρα Χριστού χαραλάμπη των Μέγαν, αξίως εφημίσομεν ευσεβίας των πρόμαχων, αδαμάντινων και δισεβών καθαιρέτην, τον κηρύξαντα Θεόν του σύμπαντος κόσμου, Χριστόν των Θεάνθρωπων. Και νίκια και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Μαρία το σεπτόν του Δεσπότου δοχείων, Ανάστησον ημάς πεπτοκότας εις χάος, δυνής απογνώσεως και πτεσμάτων και θλίψεων, συγκαρπέφικας αμαρτωλών σωτηρία και βοήθεια και κρατεά προστασία και σώζεις τους δούλους σου. Της η χάρη την, Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Σιγαρέ ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θησαυρών πολύτιμων η Εκκλησία την συν κάραν και έκτιτε ιερομάρτης αθλητά τροπεοφόρε χαράλαμπες διό και χέρι των κτίστην δοξάζουσα. Τον κτίστην δοξάζουσα. Τον στερών οπλήτην και Χριστού στρατιώτην και μέγαν εν μάρτιση χαραλάμπη των πανένδοξων συνελθόντες εφημίσων. Υπέρ Χριστού γάρ της αληθείας λαμπρός ηγονίσατο και την ορθόδοξον πίστην τρανός ανεκήρυξε. Την πλάνη των ειδόλων κατήργησε, βασιλέα παρονομώντα τον ήλεξε και την κάραν ετμήθη χαίρον και αγαλόμενος. Διό και τον Στέφανον ήλυφε παρά της δεξιάς του υψίστου και συμπολίτης αγγέλων εγένετο.
όθεν η Εκκλησία των Ορθοδόξων τούτου την πάντιμον κάραν κατασπαζωμένη και εφημίες καταστέφουσα και πολλών δεινών και νόσων απαλατωμένη, χέρι τον κτίστην δοξάζουσα. Χέρι τον κτίστην δοξάζουσα. Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, κατηξιώθης χαράλαμπες εξήφους και λαμπρότητος και χαράς των μαρτύρων, τη δεκάτη χαράλαμπες αιών τμήθης απολεμών. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Βάπτος και Πορφύριος οι τιμωρούντες των Άγιων Χαραλάμπη ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα επιστέψασε Άγιε τρεις γυναίκες ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Παρθένων Εναθά, Ουαλεντίνης και Παύλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ζήνωνος του Ταχυδρόμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεοτόκον και μητέρα του.
επιστημόντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου το Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου. Επί το Θεό δώσε την ημού την τιμή ατέρωτα χέρουδι και δόξα τέρα να συγκρίτω στα Σεραφείμ την αδιαφθόρα. Ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γαραποτουνίν, μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβίμ, και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εμβραχίων ή αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κυρία ελέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον,
και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σοι Κύριε. Ότι σ' ένωσε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Θεός πειρσευόμενος το πόθο του σκεπέσους δούλους εκ πάσης βλαβής ατρότους κινδύνων τέξελου ημάς τους ποθώ εφημούντασε και πάσης περιστάσεως τέσσες πρεσβείες χρωμένοι προς τον Υιόν και Θεόν σου. Απόστολοι των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Και σε μεσή Κότατε πήρε και δώδεκα τείχε πόλεις, ήλιος τάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, ως γαλουχής τον δεσπότη. Εκ τόνου
σελήνη, εν είτε αυτό πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί τον ουρανό και το είδωρο τον υπεράνω τον ουρανό. Εν εσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησα, αυτός ενετήλατο και πτήσησα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε το Κύριον εκτιζής δράκοντες και πάση άφηση, πυρ γάλαδες ιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος θα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και ταπεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, ο λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσθη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρω, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Εξομολόγησης αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάση σωσής αυτού της Ισραήλ λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντα αυτό και η Σιών αγαλιάσου επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού εχωρώ εν την πάνω και φταρτηρίω ψαλάτως αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραή σε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εδόξει και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εντολάρι και αυτό. Και ροφέ δίσομοι αγκεσαι αυτό. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθεση ελεγχού εν τη λαή. Του θύσε του βασιλεί αυτών επέδε και του εδόξου αυτών εχειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτο δόξα αυτή έστε φάση σωζή αυτού. Εν είτε το Θεόν εν τη αγή αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτών, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ή της Ελλάδος νυπέδες, δεύτες συνδράμετε και την τιμή αγκάραν κατά σπάσας δε πάντες του Θείου. Σάλπιγκος, εν είτε αυτόν εμψαρτηρίο και κιθάρα, ή της Ελλάδος νυν παιδες, δεύτες συνδράμετε, και την τιμή αν κάραν, κατασπάσαστε πάντες, του Θείου χαραλάμπου στην των Χριστών, εν στα δύο κηρύξασαν, απελέγξασαν πλάνην των δισεύων και των κτίστην μεγαλήνασαν. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν κόρδες και οργάνων της ουρανής αγένης, νυν συνειρύθμισε και παρεστώς τριάδι τη Αγία Τρισμάκαρ. Αυτήν καθηκεθεύεις υπερήμων τον εν πίστη τιμώντων σου, την πανσεβασμίων κάρα και των δεινών αιτουμένων απολύτρωση. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαναγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, λαμπροφανής και πανέντοξος ανατέταλκεν εν τη Ελλάδη πάση η πανέορτος μνήμη του Θείου χαραλάμπους δύο περλάμπρος εορτάζει κατέχουσα την πανσεβάσμιον κάραν την των Χριστών
ώστε άνθρωπον κηρύξασαν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσωσε και ελέησον τον.
καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλαχητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος Σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλαχητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλαχητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλαχητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Κύριε, καταφύγει, εγεννήθης ημίν, εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε, φύγον διδαξόν με, το πείν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιόν Σου, της γίνοσκος είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νίκαι αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων,
γνωσούν των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Φέρτουνε στην ημάς από πάσης λήψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Ο Θεός της Ικάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης ελθόν. Της Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός Κύριε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντών μου το όνομα του Άγιου Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα θα τα αποδώσει αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα θα νόση σου, το λυτρούμενο ευχορά στη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέγχει και εκτιρμής. Τον επιπλώνταν εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος ογηθήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίες ημών επίσε ημί, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχουσε η Ανατολή από δυσμόν, εμάκρυνα φημώτας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη παντηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι γους έσμε. Άνθρωπος ασυχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άθος του αγρού ούτως εξαθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του που είσαι αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος όντερ σώσεν ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος όντερ σώσεν ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος όντερ σώσεν ημάς. Φύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα Αγίου μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού
και το Άγιο Πνεύμα το νίκαιοι, εις του αιώνας των αιώνων. Αμή, εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθάτω υπαρχόντες επί ιούς ανθρώπου, εις ουκ εσ σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψτε στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριο το Θεόν αυτού. Τον ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφής της ποινός. Κύριο λείπε επιθεμένους, Κύριο σοφή τυφλούς, Κύριο ανορθή καταραγμένους, Κύριο αγαπά δικαίους, Κύριο φυλά τους προσιλήτους. Ορφανό και χείρα αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφιανή. Βασιλεύσει Κύριο εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς η Θεό, ο ενεγείς θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Κερήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Γερέησον. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, εν τη βασιλεία σου μνήσι τιμό Κύριε όταν έρθει εν τη βασιλεία σου. Μακάρι φτωχή ότι το πνεύμα τη, μακάρι φτωχή το πνεύμα τη, ότι αυτόν έρθει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεό νόψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσως ημάς και διώξωση και ύπος υπάρ πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη ένε και εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών φωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δικαίως ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσεται, ως στήλος αγλώσσης.
κλονίτας της Εκκλησίας Χριστού και λίγνος αήφωτας της οικουμένης αφέ, εδείχθης χαράλαμπες, έλαμψας εν το κόσμο, δια του μαρτυρίου, έλυσας των ειδόλων της σκοτώμεναν μάκα, διό εν παρησία Χριστό, πρέσβευες Αθήνε ημάς. Διού πνεύματος λάβων την χάριν, διασκήσεως Αγίας Πάτερ, ζωής Θείας υπεμφαίνιστας χάριτας και του σωτήρος θεράπων γενόμενος της παραυτού ηξιώθης λαμπρότητος. Ζήνον όσοι εν Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο Πανσόφος, καταπέμψες αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Παναγία, εις λαών εις ειδώρων, Αγίας πέψομεν, το Γολγοθά προσκυνήσε εν το σπηλαίος μικρού και δοξάσομε Χριστόν τον υπεράγαθον, εσταυρωμένον δήμας εκπώντες ταπείνος, επάκουσαν οικετών σου, θερμόν δέησεων σώτερ και πέμψο πασιδίων έλεος. Παναγία του βράχου Θεοχαρίτωτε, την συναγίαν εικόνα λυκαβητού ενδρύμης, Θεοτό και Αγίο Ισιδωρήτησα, κατασπαζόμενη πιστός, εκβόμεν μυστικός, στερέωσον εν την πέτρα, τι ακλονεί το Υιού Σου, τους κλονουμένους ημιδούλου Σου. Την Αγία Μορφή Σου κατασπαζόμενη, εν Ισιδώραν Αγία λυκαβητού τον ναό, Παναγία των εύχων Θεογεννήτρια, σε δυσοπούμενε πλάβος, τα σημών εύχας τα χύπρος άγαγε το Υιό Σου, πλήρων την πάντων θεήσεις, ως ευαποδεικτον θυμία μας. Ισιδώρον διάδα την Αγιόλεκτον, εγκομιάσομεν πόθο λυκαβητού ενδρύμης, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες γύου αριστεύ και του όρου σηκιστά φωσφόρε του πυλουσίου. Αμφοπιστούς ουρανώδεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μήκας γέγονος, ποιμή Θεόφλο και τα πρόβατα, τα ενερήμων, τα λαγικά του σωσίους επίμανας, καθοδηγήσας εις μάντραν ουρανίων και διαθρέψας αυτούς τροφήθειας πίστεως. Πατερός Ιε Ισίδωρε Θεοδόξαστε, ηγέτε με Χριστόν υπέρ των δούλων Σου. Μεγανεύρατο ηχείος ρίστην σε τον πρόμαχο των εξ Αιγύπτου, αθλοφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσουν δεκίου καθήλε την δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Απόστολε Άγιε Ιούδα θα δε πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παρασχείται ψυχές ημών. Μεγανεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσουν λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρίνα στον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Τον δίνον ευχαρί
κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήβεις αμαρτωλών δε ησαιών φωνάς, αλλά προφθάσον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμώτων σε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον. Αμήν. Τιμόθε, εν δυνάμου εν τη χάρη τι εχριστοί.
Ιησού και αϊκούσας παρεμουδί απολών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, η την αίση κανιέσονται και εταίρους διδάξε. Σιούν κακοπάθης όνος καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται της του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αντί αρέσει. Εάν δέχει αθλήτης σου στεφανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει, των κοπιών τα γέργων δι' πρώτων των καρπών μεταλαμβάνει. Νόια λέγω, δω η γαρσία ο Κύριος είναι συνεπάση, μνημόνευε Ιησούν Χριστόν, έχει γερμένον εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιον, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμόνος κακούργος, αλλά λόγος του Θεού ουδέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, ειν Αγία αυτή σωτηρίας τύφωση. Ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εν τέλω με ημίν, ειν αγαπάτε αλλήλους ο κόσμος ημάς μισή, γινώσκεται ότι εμέν πρώτον ημών με μίσηκε, ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος σαν το ίδιο εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου καίστε αλλεγώ εξ ελεξάμινη μας, εκ του κόσμου δια τούτο μισή μας ο κόσμος, μνημονεύεται του λόγου εγώ είπον ημίν, ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού η εμέ δίωξεν και ημάς διώξουσι, ή το λόγο μου ετήρησε και τον ημέτερο τηρήσουσι, αλλά ταύτα πάντα πίσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ο κίδας ήτον πεψαντά με, ημίλθον και ελάλησαν αυτής αμαρτίαν ουκ εικονείται πρόφασιν, ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών, ο εμέ μισώ και τον πατέρα μου μισή τα έργα μου επίσης εν αυτής, αουδής άλλος πεποίηκεν αμαρτίαν ουκ είχον, νύνθε και οράκασε και με μισήκασε και με και τον πατέρα μου, αλλή να πληρωθεί ο λόγος και γραμμένος σε τον νόμο αυτόν, ότι εμείς ισάμε δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημί παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχίσμετε μου έστε, ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μην σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους πίσω συνημάς, αλέλχεται ώρα ή να πας αποκτήνανση μας, δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Είπα
υπομεν πάντες εξ όλες τις ψυχές και εξ όλες τις διανοίες, ημών υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων, ημών Θεομεθάσο, πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον μας ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, Θεομεθάσο, πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτινεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιέρωτων, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και υπέρ των εορταζών των δούλων του Θεού, χαραλάμπους ιερομονάχου και χαραλάμπους του δοκίμου μοναχού, και πάντων ομνημονεύομεν εν τη Αγία Εκκλησία προθέσει και τραπέζι ταύτη μετά των οικείων αυτών και πάντων των παρακολουθούντων και των εορταζόντων την Αγία Εορτή ταύτη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε φωσχημένων και απαντακού ορθοδόξων. Αγνία η μνήμη αυτών. Έτι δεόμεθα και υπεραναπαύσεως της ψυχής της και τιμημένης δούλης του Θεού, ειρήνης της προσκυνητρίας και του αδελφού αυτής Χαραλάμπους και ανάπαυσον αυτούς, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αιωνία η μνήμη αυτών. Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέγχθευσαν κατοικούμεν τον Κύριο. Κύριε Λέησον, υπέ το κατοικουμένο δεηθώμε, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της συγχάρητη, κατοικουμέντας και παλάσιμον το Κυρίο κλείνεται. Είναι και αυτή η σύνημη δοξάζωση το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη, Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρη τη σοφία. Κύριε ελέησον. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθώμε, Κύριε ελέησον. Αμήν. Ότι σάξον στο συνδεδεμένο τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσέγγισης της υποσυνεύσης δόξης, του γάρτη ακολύσει με τα τρέπτος και εναλλιώτος διαγωνός άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εν τω μάτι σας και τουρκή
συνδρομητών του Ιερού Ναού του. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νίκαιαοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού πίσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν την βουλήν ταχαίας πλήρωσον. Κύριε, Κύριε, οδηγών ημάς προς εργασίαν των εντολών σου. Είναι αδιαπαντός εν ευφροσύνη, υμνώση και δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και υπερηγείας και βοηθείας των δούλων του Θεού των εορταζόντων, την Αγία Εορτήν Ταύτην του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού Χαραλάμπους Ιερομονάχου και Χαραλάμπους του Δοκίμου Μοναχού. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροδιακονίας σου ελείπει, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία σου πάντοτε. Παραθώμεθα. Συγχύριε.
των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπιθέντα ομογούσιο το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εκφορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσα διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών ευβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μεταφόβουν πρόσκομεν την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματος ανοσχόμεν τας καρδίας έχομεν προς το Κύριο. Ευχαριστήσομεν το
του μαθητές και Αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεση της Γενής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεση αμαρτιών. Τα πάντα και δια πάντα. Σε ύπνουμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεομετάσχομαι ως εμάς. Έτσι προσφέρομαι στη λογική μου ταύτη και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεν. Την θέλω και πάντων αγιώτες και σε ζημίζει.
χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, στον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Και πάντων και πασών και δώσουμιν και πασών το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών, Ιησού Χριστού ημέ τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματος. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον εμάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο ειδής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεθού ευλογητός είσαι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ, Jesus Christ.
κράτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμβους. Τι ούτως καλήνικος και γενναίος στρατιώτης του Χριστού Εστάθειος, σήμερον εορταζόμενος και τιμόμενος ιερομάρτης και μεγαλομάρτης Χαράλαμβος. Ή το πρώτερον ιερεύς ενωμότατος εις την επαρχία της Μαγνησίας. Μετά δε ταύτα, όταν ευασίλευσεν εις την Ρώμην Οδυσσεβής σε βύρος, εις δε στη Μαγνησία νήτω ηγεμόν απεινής και ανήμερος Λουκιανός, ώστις ευασάνιζε πάρα πολλούς χριστιανούς, διαρνηθώσει την ευσέβεια και να προσκυνήσωσι τα είδωλα. Επειδή ο Χαράλαμβος εδίδασκε τον Χριστόν, θυμώθη ο τύραννος και έστειλε στρατιώτας να το φέρω συν εμπρός του. Ο δε Άγιος απεκρίνετο. Εγώ υπακούω εις τα δίκαια και σωτήρια προστάγματα του επιρωανίου βασιλέως και δεν πιστεύω σε ανέστητα και άψυχα είδωλα που παραδίδουν τα ψυχά σας εις θάνατον. Ο δεσπότης μου όμως Χριστός δίδει τη ζωήν την αιώνιον. Λέγει προς αυτόν ο άρχον, άφες την περατολογίαν γέρον και κάμε ως φρόνιμος, διατί έρχονται μεγάλα βασανιστήρια. Ο δε Άγιος απεκρίθη, εάν δεν βασανιστόμεν εδώ πρόσχερα, δεν κληρονομούμεν τα αιώνια αγαθά. Ταραχθέντες δε οι άρχοντες έφεραν τα δεινότερα κολαστήρια λέγοντες, θυσίασον εις τους θεούς κακή κεφαλή. Ο δε Άγιος είπε, μη γέννητο να γίνω τόσον μωρός και ανόητος και να προσκυνήσω τους ανεστήτους δαίμονας, οι οποίοι φοβούμενοι την δύναμη του Σταυρού φεύγουσιν από αυτού. Τότε εγύμνωσαν αυτόν και λαβώντες χειράγρας, κατέσχιζον από κεφαλής έως ποδών τα σάρκας του. Ο δε μακάριος υπομένων γενναίος αυτήν την αβάστακτον βάσανον και εις όλον το σώμα δεινός παρατώμενος έλεγε, ευχαριστώ σας αδελφοί ότι βασανίζοντες μου το σώμα προξενείτε εις την ψυχή μου εις τον μέλλοντα αιώνα αιωνίαν μακαριότητα. Ταύτα λέγοντος του Αγίου εθαύμαζον υπηρέτε και έλεγον προς τον άρχοντα, την ατιμία νομίζει τιμήν ούτως ο άνθρωπος και την βάσανον ένεση. Ταύτα ακούσας ο παριστάμενος εκεί δούξ εθυμώθηκε υβρίζον τους υπηρέτες ότι ήσαν αμελής και αδύνατη ήρπασε τα σχυράγρας από τα σχήρας αυτών και ήρχισε να ξεσκίζει το σώμα του Αγίου με πολύ οργήν ο θεόργιστος. Αλλά παρευθύς έφτασε η θεία δίκη των άδικων και εκόπησαν ότου θαύματος από τους αγκώνας εχείρες του. Κρεμαστήσε εις το σώμα του μάρτυρος. Αυτός δε ο δίλεος έπεσε κατά γης οριόμενος και κραυγάζων. Βοήθημοι ηγεμόν, διότι μάγος είναι ούτως ο άνθρωπος. Πλησιάσας τότε ο ηγεμόν και ειδών τα σχήρας του δουκός κρεμαμένας από το σώμα του μάρτυρος έπτυσεν εις το πρόσωπον του Αγίου και παρευθύς εστράφει το πρόσωπον του εις τον τράχυλον και έμεινεν εις το ελεηνόν θέαμα. Τότε όλος ο λαός της πόλεως της Μαγνησίας φοβηθέντες παρεκάλουν τον δίκαιον λέγοντες, απόστρεψον αφημώ την οργήν του Κυρίου, λέγει προς αυτούς ο Άγιος. Ζει Κύριος ο Θεός μου, δεν είναι δόλος εις την γλώσσα μου, αλλά Κύριος επέδευσεν αυτούς ως κακούς. Τότε το πλήθος όλων ευόησε προς Κύριον λέγοντες, μη μας απολέσεις δέσποτα, αλλά συγχώρησον ημάς εις όσα επτέσαμε. Ούτω δε πολλοί επίστευσαν. Ο δε δούξ παρεκάλει τον Άγιον λέγον, άγγελε του Θεού και ουράνιε άνθρωπε, βοήθησόν με τον ταλέπορον. Ιδού έχεις το βάρος των χειρών μου επάνω σου και εγώ υποφέρω πόνους και βάσανον. Λοιπόν, ιάτρευσόν με να λυτρωθώ από τα σωδήνας. Τότε προσευχήθη ο Άγιος λέγον προς τον Κύριον, ευχαριστούμεν σοι δέσποτα ότι φυλάτης ημάς πάντοτε. Επίβλεψον και νύν επί την ταπείνωση των πεπαιδημένων δούλων σου και λύσον αυτούς από τα δεσμά εις δόξαν του Αγίου ονόματός σου. Τότε ήλθε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, χέρις αθλητά Χαράλαμβες, αγγέλων συνόμιλε και αποστόλων ομότροπε. Επίκουσα την δέησήν σου και δίδω εις τους ασεβείς την ίαση. Παρευθείς τότε ιατρεύθησαν οι τιμωρηθέντες και πιστεύσας ο δούξε βαπτίστη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Συνήγοντο τότε προς τον Άγιον όλοι κάτοικοι της Μαγνησίας και ο Άγιος επί πολλά θαύματα και οι άματα ετέλη καθεκάστην. Νεκροί ανεσθένοντο και πάσας νόμος, νόσος και η ασθένεια ιατρεύεται. Ταύτα βλέπουν ηγεμόν με τα μάτια του, απήλθεν στον βασιλέα και ανήγγειλε δια τον Άγιον άπαντα τα γενόμενα. Ο δε ασεβής σε βύρος, ταύτα ακούσα σε θυμώθη και έλεγε, «Διατί αμελείτε και ανέχεστε να ευρίζονται οι θεοί ημών, ταύτα δε υπών απέστελνε ευθύς 300 στρατιώτας, προστάσας αυτούς να καρφώσουν εις όλην την ράχην του μάρτυρος καρφιά, και έπειτα να τον σύρωσιν από την Μαγνησίαν έως εις την Αντιόχεια. Οι δε απελθόντες εκάρφωσαν τους ύλους με πολλήν ασπλαχνίαν εις όλον το σώμα του μάρτυρος και δέσαντες αυτόν από την γενιάδα τον ετραβούσαν ανηλαιώσει απάνθρωποι.
ήτα τον εκάθισαν επεκτικώς επάνω εις ύπον, αφού δε ευάδισαν 15 στάδια, το οποίο αντιστοιχεί περίπου προς 185 μέτρα το καθένα, τον ετραβούσαν ανηλαιώς οι αδρένωτοι, ελάλησε ταύτα μεγαλοφόνος ο ύπος λέγον, «Ω τρεις κατάρατοι στρατιώτε, υπηρέτε του βασιλέως διαβόλου, δεν βλέπετε ότι μαζί με τούτον των άνθρωπων είναι ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιον? Λύσατε τον σκληροτράχυλη, διαναλυθείτε κι εσείς από τα δεσμάτα όρατα». Οι δε στρατιώτε φοβηθέντες δεν μπορούσαν να παραβούν όμως την εντολή. Ο δε διάβολος μετεσχηματίστη εις είδος γέροντος και εφάνης των σεβήρων λέγον, «Ουέ μη βασιλεύς, εγώ είμαι ο βασιλεύς των σχηθών και ήλθεν στην πατρίδα μου μάγος της Χαραλάμπης καλούμενος και μου επήρεν όλους τους στρατιώτες που τελικά πίστεψαν. Τότε έφερον ενώπιον αυτού και των Άγιων και προστάσει να καρφώσουν σούβλαν μεγάλην εις το στήθος αυτού. Έπειτα να φέρωση ξύλα και να ανάψωση πυράν, εις την οποία ανακαίωση των Άγιων έως να ξεψυχήσει. Διεπέρασαν λοιπόν την σούβλαν εις των Άγιων και όραν πολύ των κατέκαιων, αλλά ποσός δεν ευλάβει υπό του πυρός, διότι αυτό μεν έσβηνεν, οι δε δορυφόροι εκουράστησαν. Ο δε Άγιος ανέθελε και ίστατο ως Ρόδων έβοσμα, ώθεν ο βασιλεύς είπε να τον λύσουν και να τον φέρουν στην πλησίον του. Είπε προς αυτόν προφασιζόμενος, «Ο βασιλεύς των σκυθών με έκανε και σε ύβρισα, αλλά μη μνηση κακής και εις όσα θα σε ρωτήσω δώσ' μια απόκριση. Και πρώτον είπε μου, πόσο χρονών είσαι?» Απήντησε τότε ο Άγιος, «Ότι ήτο 113 χρόνων». Λέγει δε προς τον Άγιον ο βασιλεύς, «Αφού τόσους χρόνους έζησας 113, πώς δεν έχεις τόση γνώση να γνωρίσεις τους αθανάτους θεούς?» Απεκρίθη ο Άγιος, «Επειδή τόσους χρόνους έζησα, εγνώρισα την αλήθεια και προσκυνώ τον όντος Θεόν, το φως των παντοδύναμων και παντικτήρμονα». Λέγει ο βασιλεύς, «Σύ και νεκρούσι μπορείς να αναστήσεις ως οίκουσα?» Εις τούτο απήντησεν ο Άγιος λέγον, «Αυτό μόνον ο Δεσπότης Χριστός δύναται να το κάνει και όχι άνθρωπος». Τότε ο βασιλεύς σεβήρωσε πρόσταξε και ήλθεν εκεί στο μέσον, δαιμονιζόμενος της, ως της ήτο από τον μισόκαλον εχθρόν, 36 χρόνους βασανιζόμενος. Όταν δε ούτως έφτασε πλησίον του Αγίου, εφώναζε ο δαίμον, «Σε παρακαλώ δούλε του Χριστού, μη με βασανίσεις προκαιρού, αλλά υπέμει λόγων και εξέρχομαι, και αν προστάζεις θέλω ήπη και τον τρόπον και την αιτίαν δια την οποία εισήλθον εις τον άνθρωπον». Λέγει ο Άγιος, «Υπέ πνεύμα ακάθαρτον». Τότε το πονηρόν δαιμόνιον είπε, ούτως έκλεψε τα πράγματα του γείτονός του και εφώνευσε την κληρονομία του. «Όθε νευρών αυτών εις τη αυτήν ανομίαν ασχολούμενον, εισήλθον εις αυτόν και τον βασανίζω τώρα 36 χρόνους». Τότε τον επετίμησεν ο Άγιος και λέγον, και είπεν, «Ο βασιλεύς εθαύμασε όταν ευγήκε ο δαίμον και είπε, «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών και αλήθεια, και μεθημέρας τρεις απέθανε νέος της». Και λέγει ο βασιλεύς προς τον Άγιον, «Ανάστησον των νεκρών τούτων εάν δύνασε». Ποιήσας τότε προσευχήν ο Άγιος, όραν πολύ να ανέστη ο νεκρός, όθεν πολλοί από τον όφλον επίστευσαν. Ο δε έπαρχος Κρίσπος είπε προς τον βασιλέα, «Θανάτωσον τούτων των άνθρωπων, διότι με μαντίας κάμει τη αυτά τερατουργήματα». Ευθύς τότε ο σεβήρος με τα βαλών γνώμην λέγει προς τον μάρτυρα, «Θυσίασον εις τους θεούς Χαράλαμπες». Λέγει προς αυτόν ο Άγιος, «Όσον και να με βασανίσεις, δεν θυσιάζω». Τότε οργιστής ο βασιλεύς επρόσταξε να συντρίψουν με λίθους τα σιαγόνας του και να κάψουν με λαμπάδα στο πρόσωπον αυτού και το γένιο. Το πήρε όμως, ως να είχε λογική δύναμη, πήδησεν, έκαψε όλους τους παρεϊεστώτες. Θαυμάζον ο βασιλεύς ρώτα τον άρχοντα, «Τις είναι ο Χριστός, ως της κάμνη τη αυτά τερατουργήματα?» Λέγει ο Κρίσπος ως της ήτο έπαρχος, «Από αμαρτία γεννήθηκε και γυναικός την ως Μαρίας ονόματι. Ο δε αρίσταρχος απεκρίνετο, μη βλασφημείς έπαρχε, διότι δεν γνωρίζεις τι αυτά μυστήρια». Τότε ο βασιλεύς Τιμωθής υπερμέτρος όρμησε, «Με τα φόβο Θεό πίστεως και αγάπης προσεύχεται». Όρμησε να πολεμήσει τον ουρανόν ο ανόητος και ρίπτον βέλη εις τον αέρα εβόησε. «Κατάβα Χριστέ εις την γη να πολεμήσουμε, άλλος θέλω ανέβει εγώ να σε εύρω, να χαλάσω το στερέωμα, να σβήσω τον ήλιο,
Τότε γίνεται σεισμός μέγας και φόβος πολλής κατέλαβε πάντας, διότι ο Κύριος οργίστη. Ο ουρανός ως δένδρος εσύετο και εάν δυνάμεις δυνατός, εσαλεύτησαν, αστραπέδε και βροντέ μεγάλη οικούντο. Ευθύς τότε εκρεμάστησαν εις τον αέρα ο τε βασιλεύς, σε βύρος και ο έπαρχος κρίσπος, εφώναζε δε ο βασιλεύς προς τον Άγιον λέγον, «Κύριέ μου, χαράλαμπες, δικαίως έπαθον δεήθητη του Κυρίου και Θεού σου να με λυτρώσει από την πέδευση και να γράψω εις όλες τας πόλεις, να δοξάσωσι το όνομά του». Τότε ήλθεν εκεί και η θυγάτερ του βασιλέως γαλήνει ονόματι και λέγει προς αυτόν, «Πιστεύω εις τον Κύριο να σε λυτρώσει από τα δεσμά ως ικτήρμων και πανάγαθος, ότι αυτός ο Χριστός είναι μόνος Θεός αδιάδοχος. Ταύτα η πούσα προσεκίνησε τον Άγιον λέγουσα, παρακάλεσον τον Κύριον να λυτρώσει τον πατέρα μου από τα σωδήνας και αν μεν πιστεύσει μέγα θα είναι το καλόν. Εάν όχι θα έχεις τουλάχιστον σύ το μισθόν σου και θέλει σε κάμει ο Κύριος τέλειον μετά θάνατον». Προσευξαμένου λοιπόν του Αγίου έπαυσεν η αγανάκτηση του Θεού. Κατέβησαν δε εις την γήν ο βασιλεύς με τον έπαρχον και οι απελθόντες στο παλάτιον έκαμαν τρεις ημέρες έχοντες κατά νου το φόβον του Θεού και την αγανάκτηση αυτού. Η δε θυγάτηρ του βασιλέως είδεν όραμα και το ανέφερε προς τον Άγιον λέγουσα. Εφάνει μη πως ευρέθην εις περιβόλιον ωραιότατον με δέντρα ευωδέστατα και πηγήν διαυγέστατην. Ήσαν δε εκεί πλησίον ο πατήρ μου και ο έπαρχος, ο δε φύλακ του παραδείσου εδίωξεν αυτούς με πυρήνην ράβδον, εμέ δε εγύρας έβαλε μετατιμής εντός αυτού και μου λέγει, «Είσαι εδόθη η κατοικία αυτή και εις τους ομοίους σου να συνεφραίνεστε πάντοτε. Αυτά είδον και σε παρακαλώ διδάσκολε να μου υπείς την εξήγηση». Ο δε Άγιος επεκρίθη, «Ο κήπος τον οποίον είδες είναι ο παράδεισος των δικαίων, εις τον οποίον σε έβαλεν ο Δεσπότης Χριστός, διότι επίστευσας εις Αυτόν, τον δε Πατέρα σου και τον έπαρχον εδίωξε, διότι μέλουν να αποστατήσουν και πάλιν από αυτού και να μας κακοποιήσουν οι αχάριστοι». Ούτως είπεν ο Άγιος και μετά ημέρας τριάκοντα προσακάλεσεν Αυτόν ο βασιλεύς και του λέγει, «Θυσίασον εις τους θεούς, υπακούον εις την εντολήν μου και τιμών τον εαυτόν σου». Ο δε Άγιος απεκρίθη, «Τα λόγια σου είναι πικρά και ασύνετα και δεν πρέπει να υποταχθώ εις αυτά. Ως δούλος Θεού και υπήκος, οργιστής τότε ο βασιλεύς επρόσταξε να βάλουν εις το στόμα του Αγίου χαλινών ως να είτο ζώων άλογων και να τον διαπομπεύσουν εις όλην την πόλη με πολλήν καταφρόνηση. Τούτου δε γενωμένου ύφιετο ο Άγιος λέγον, «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο πλάσας των άνθρωπων και τιμή σας αυτών κατά την Θεία Σου εικόνα και ομοίωση, επίβλεψον και είδε την μανία και τα σαπειλά του τυράννου, ότι ταύτα πάσχω δια το όνομά Σου το Άγιο. Η δε γαλήνη συνεβούλευσεν όραν πολύν τον πατέραν της να απέχει από την αμαρτία ταύτην και να πιστεύσει εις τον Θεόν αυτόν, τον οποίον ομολόγησε δια να μη κολλαστεί αιώνια. Αλλά αυτός ο ασύνετος ουδέν ωφελήθη, αλλά μάλλον ετράπει στο χειρότερον και την επρόσταξε να θυσιάσει στα είδωλα. Αυτή δε η πάνσοπος δια να τον εμπέξει του υποσχέθηκε ότι θα τα προσκυνήσει. Απελθούσα λοιπόν η μακαρία γαλήνη στο ναό του Διός και του Απόλλωνος είπεν εις τους ιερείς, «Παρακαλέσατε τους θεούς να δεχθώσει την προσευχή μου, διότι τους ύβρισα. Οι δε ευόησαν, ο Μέγας Θεός Ζεύς και ο Κρατεός Απόλλων, οι ποιητέ του ουρανού και της γης συγχωρήσατε την δέσποινα γαλήνη δια την αγάπη του πατρός της. Οι δε μακαρία κάλυσαν δύο λέγουσα, «Εάν είσαι Θεός, πώς δεν γνωρίζεις τη γνώμη μου». Και παρευθύς έριψαν αυτόν κάτω και συνετρίβει. Τότε ήρπασε και τον Απόλλωνα και του λέγει, «Έλα κάτω καμπούρισα πρόγειρε η απώλεια των ανθρώπων». Αφού λοιπόν εκρύμνησε αυτόν και άλλα 34 είδωλα, απήλθον οι ιερείς εις τον βασιλέα λέγοντες,
τώρα μέλη να χαθεί ο κόσμος και να σβήσει ο ήλιος, ότι οι θεοί μας διεράγησαν και απέθανον, διότι εσύ η γάτηρ σου τους εκρύμνησε. Λέγει προς αυτούς ο Σεβύρος, έβρετε πεντήκοντα τεχνίτας να τους αποκαταστήσουν τη νύχτα και να τους στήσουν εις τον τόπον των, δια να μη μας εμπέζουν οι Γαλιλαίοι ότι οι θεοί μας συνετρίβησαν. Ούτως επίησε και το πρωί είπον εις την Γαλήνη, έλθε δέσποινα να είδεις πως οι θεοί ανεστήθησαν. Η δε απελθούσα και ειδούσα την αναχώνευσην εγνώρισε την πονηρία και λέγει, ας μη αμελήσω να συντρίψω νεότερους θεούς. Ή τα λέγει προς τα ξώανα, από νεκρών αναστάντες ως νεκροί πάλι καταποντίστητε. Ταύτα οι πούσα εκρυμνίστησαν άπαντα. Ταύτα πάλι να ακούσας ο βασιλεύς, εθυμώθηκε λέγει προς την Γαλήνη, τι έκαμες μη ρωτάτη. Η δε μακαρία Γαλήνη απεκρίθη, επειδή είστε ανόητοι και νομίζετε αυτούς θεούς, τους εκρύμνησα και αν έχεις και άλλους, πρόθυμος είμαι να τους κάμω τα όμοια, δια να γνωρίσετε την πλάνη σας και να μην ελπίζετε εις αυτούς οι οποίοι δεν δύνανται ούτε να σας ωφελήσουν, ούτε τους μισούντας αυτούς να βλάψωσε. Τότε θυμωθείς ο Τύρανος, επρόσταξε προς εξευτελισμό να παραδώσωση των Άγιων, ισχύραν την Άγιν Έκα, δια να τον φυλάξει στον οίκον της. Καθώς δε επήγαινε και ο Άγιος Σεφτής, ως ακούμβησε εις θύλων την Άξιρον, ότου θαύματος παρευθείς, ευλάστησαν ο στήλος και έκαμε τόσους κλάδους, ώστε όλων τον οίκον εσκέπασε. Η δε γίνει ειδούσα τι ούτων παράδοξων, προσεκίνησε τον Άγιον λέγουσα. Είπαγε από τον οίκον μου, Κύριε, ότι δεν είμαι αξία να είσαι πλησίον μου. Ο δε Άγιος είπε προς αυτήν, μη φοβογίνε, αλλά πίστευσον εις τον Κύριον, ώστις είναι Θεός, ενετός και έσπλαχνος. Κατά δε την επομένην ημέραν, ειδώντες οι γείτονες της γυναικός, τι ούτων δέντρων μεγάλων εντός του δωματίου αυτής, με άνθη και καρπούς, εθαύμασταν και εισελθόντες εις τον οίκον εύρων των Άγιων, διδάσκονται και των ηρώτων, εάν ήτο αυτός ο Χριστός. Ο δε απεκρίθη, δούλος είμαι του Δεσπότου Χριστού, του αληθινού Θεού, και με την χάριν αυτού ποιώ τα θαυμάσια. Τότε η γυνή εκείνη είπε προς αυτούς την υπόθεση, εγκομιάζω τον Άγιο και πάντες τον επροσκύνησαν, πιστεύσαντες δε εις τον Χριστόν ευαπτίστησαν. Κατά δε την άλλην ημέρα να ανήγγυλαν την αίση στον βασιλέα το τεράστιον αυτό γεγονός, και ενώ πάντες σε θαύμαζον, είπε ο έπαρχος, πρόσταξε βασιλεύς να αποκεφαλίσουν αυτό το πλάνος, μήπως κάμει και άλλα τι αυτά τέρατα και πιστεύσουν εις τον Χριστόν περισσότεροι. Όθεν έδωκεν ο βασιλεύς κατά αυτού την τελευταία απόφαση την οποία λαβώντες οι δήμοι, επήραν τον Άγιον και τον οδήγησαν εις τον τόπο της καταδίκης. Αυτός δε ο μακάριος πορευόμενος έψαλε το «Έλεος και κρίση να σω μέσου Κύριε». Φτάσας δε εκεί ο Άγιος και υψώσεις προς ουρανούντας χείρες και τους οφθαλμούς ούτω προσήφθατο. Ευχαριστώσει, Κύριε ο Θεός μου, πάντοτε, ότι ελεήμων υπάρχει και φιλάνθρωπος. Σύ παντοδύναμε επάταξες των εχθρών μας διάβολων και πατάξες τον άδειν ελύτρωσες από τον θάνατον του ανθρώπινων γένους. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ταύτα προσερχομένου του μάρτυρος οι ουρανοί ενέχθησαν και ελθών ο Κύριος με τα πλήθος αγγέλων λέγει προς αυτόν. Ελθέ προσφυλέστατε και οι αγαπημένοι μου χαράλαμπες, ώστις δια το όνομά μου το σούτον εκακοπάθησας. Ζήτησόν μου οποία χάρη θέλεις και θα επακούσω την δέησήν σου. Τότε ευλογημένος ιερομάρτης του Χριστού, ο πλούσιος εις αγάπη προς τον Θεόν, αλλά και προς τον πλησίον, ο επώνυμος της χαράς χαράλαμπος απεκρίθη προς τον Κύριο λέγον. Και το ότι ξιώθη να είδω την φοβεράν δόξα της παρουσίας σου. Και τούτο μεγάλο χάρισμα είναι εις εμέ των ελάχιστον. Πλην επειδή η αγαθότη σου με προστάζει να σου ζητήσω χάρη, παρακαλώ τη βασιλεία σου να μου κάνει ταύτην τη χάρη, εις όποιον τόπον ευρεθείτε μάχιον από το λείψανόν μου και εις όποιαν χώραν θέλουν εορτάζεται μνήμη του μαρτυρίου μου, να μην γίνει ποτέ πείνα εις αυτόν, ούτε πανόλυσμα θανατώνει τους ανθρώπους άωρα, ούτε πονηρός άνθρωπος να βλάπτει τους καρπούς, αλλά να είναι εις αυτόν η ειρήνη σταθερά, ψυχών σωτηρία και σωμάτων ίασης, πλεισμονής ήτου, ίνου και ελαίου και αυθονία τετραπόδων και άλλων χρησίμων πραγμάτων. Ώστις δε έχει και ανακοινώσει το μαρτύριό μου και επικαλείται το όνομά μου, να μην λάβει η ψυχή του κακόν ουδέποτε. Επειδή πάσα σάρς και αίμα, ποίημα είναι των αχράντων χειρών σου και συγχώρησαν τα αμαρτίας αυτών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
Φύλατε δε υγιείς τους βόας, και όλα τα τετράποδα ζώα αυτών, δι' να γεωργώσει τη γη και να απολαμβάνωσει να αυθώνουν στους καρπούς και να δοξάζει το όνομά σου. Λέγει προς αυτόν ο Κύριος, να γίνει το θέλημά σου, πιστέ μου δούλε. Και τότε ο μεν Κύριος απήλθεν εις ουρανούς, ο δε Άγιος παρέδω και την Αγίαν αυτού ψυχήν εν ειρήνη, προτού προλάβει να κόψει την κεφαλήν αυτού ο Δήμιος. Η δε μακαρία γαλήνη ενεταφίασε το Άγιον αυτού λείψανον, εις θήκην χρυσή νομού με πολύτιμα μοίρα και αρώματα. Το Άγιον τούτο και πανσεβάσμιο λείψανο του Αγίου ενδόξιρο μάρτυρος Χαραλάμπους διεμοιράστη πανταχού εις τους Ορθοδόξους Χριστιανούς χάριν ευλαβίας. Αλεξιτήριον υπάρχουν των δεινών και ιατρίων άριστον πάσης ασθενίας. Δε Αγιωτάτη και πάντιμος αυτού κάρα ευρίσκεται νυν εις το σεβάσμιον και ιερών μοναστήριων το τιμόμενον επωνόματι του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, όπερ είναι εις τα μετέωρα της Επισκοπής Σταγών, τελείται καθεκάστην πάμπολα και παράδοξα θαύματα. Ιατρεύει νόσους πολυειδίστων μεταπίστεως και πόθου προσερχομένων, εξαιρέτως δε φυλάτη αμολύντους και ανεπηρεάστους από την λιμική νόσον τους πανόλους εκείνης οι οποίοι με πόθεν και πίστην αδίστακτον φέρουν ταύτην την Αγίαν κάραν εις τας πόλης και τας οικίας των και με ευλάβιαν την κατασπάζονται κάμενοντες πρώτων αγιασμών. Ούτω δέτη του Θεού βοηθεία και δια της χάρτος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χαραλάμος διαφυλάω τη υγιής και απείρακτη από την διάφτην ασθένεια. Ούτω δοξάζει και τιμά ο Θεός εκείνος οι οποίοι κηρύττουν τον παρησία του Άγιον του όνομα ενώπιον ασεβών, βασιλέων και απίστων. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομε το φως το αληθινόν, ελάβομε ρεύμα επουράνιον, έβραμε πίστην αληθήν, αδιέρετον τριάδα προσκυνώντες, τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των υπουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξε το φόβο σου πάντως χρήστες ημών, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες της ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας στον αιώνο. Αμήν. Εν ειρήνη προέρχομεν Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Αγίε ευλογήσον. Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισημεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξας ότι θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση της άρκους είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντα ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνεξ ο Πατρός το φώτο. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου ευλογημένον από τον ύπνο.
προκειμένων από του νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και Πάσα Χριστό ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, συνήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και των δούλων του Θεού, χαραλάμπους ιερομονάχου και χαραλάμπους του δοκίμου μοναχού και των δούλων του Θεού, Ευαγγέλου Βάη Αστέργιου Μαρίας Τηλιανού Ελένης, Αποστόλου Μαρίας, Βαλέριας Μαρίας Δημητρίου Οικογενειών, Ευτυχίας Οικογενείας, Ολυμπίας Οικογενείας, Χαραλάμπους Μαρίας Τιμολέοντος, Βενετίας Αγγελικής Χαραλάμπους, Αποστόλου Βασιλικής Χριστού Αγγέλου Μιχαήλ Αγγελικής, Ελισάβετ Αβάπτιστου και των δούλων του Θεού υπέρ υγείας, Χρήστο Ευάγγελος Μαρίας Αναστασίας Πέτρου Σάβα Χρήστου Νεκταρίου Ηλία Τριανταφυλιάς Αντώνης Γιασεμής Κωνσταντίνου Ανθούλας και των τέκνων έτιδε εκεί υπέρ υγείας και βοηθείας των δούλων του Θεού Βασιλικής Οικογενείας Συνοδείας και των οικογενειών αυτών. Υγεία της πόλεως Λάρισσας, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηδεώμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσα χώρα και πόρα να πω Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
μακράν και ήλιος, ήλιος γεννούμην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίντιαϊ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομαι. Δέσποτα πολύ ελέη Κυρίμον Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμαμαγιές Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και ζωπίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου προστασίες του Τιμίου την επουρανίου δυνάμενα σωμάτων και εσίες του Τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ευπρόσδεκτων πίσω τη δέηση ημών. Δόρισε μη την άφηστα παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς σε τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εκτρών και πολέμων, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελέησον, και τον κόσμο σου άπαντη και σώσον τα συχάσιμων, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό. Εξ αυτών πέντε της χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη, εν τη σύκης των ορταζόντων και τον κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίω Δεϊθώμε, Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος άρτος από τους βρόσους μενούς των αιώνων που ο πάροχος χορηγός ο δοτήρ των αγαθών, ο δηλιοτρόφιν αγιώρι, το πηγά σας, η ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και η σωτηρία των ψυχών ημών, ευλόγησον και τα δώρα τα αυτά και τους ταύτες σε προσκομίσοντας, εις δόξα σοι και τιμή του Αγίων Δόξου, μεγαλομάρτυρος φανουρίου του Θαυματουργού. Παράσκονται αγαθές της απρεπής τους πλακούντας τούτους πάντα τα εγκόσμια. Και υπερκόσμια αγαθά σου έμφρα αυτού σε χαραμέτω του προσώπου σου, δείξον αυτή τους οδούς προς σωτηρία, τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πά στην βουλή ταχεία πλήρωση των οδηγών αυτού προ εργασία. Τον εντολό σου είναι διαπαντό, είναι φροσύνη, μνό και δοξάζωση. Το πάντημα και μεγαλοπρεπέ όνομά σου. Πρεσβείε περιβλογημένε σε δόξου δεσπίνη Σιμών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, του Αγίου Ιερομάρτυρο Χαραλάμπου, που και την ιεράρτια μνήμη επιτελούμε και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Φανουρίου του Θαυματουργού. Και πάντων των Αγίων ημάς λέει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πλούσιε το κεύσαν και πίνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός πάντως αγαθούν.
παντός αγαθού. Ο στήλος αγλονίτος της Εκκλησίας Χριστού και λίγνος αηφότος της οικουμένης οφέ εδείχθης χαρά. Φιλανθρωπία πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Πανομόμα Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου προστασίας των Τιμίων, θείων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείς του Τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πιλουσιώτου του Γέροντος και Αιχιοπολίτου του Στρατιλάτου, του Αγίων δόξου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού Θερμού ημών Προστάτου, του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Αγίων δόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού, πάντων των Αγίων του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπος, του Θαυματουργού και την Ιεράν Θεία Μνήμη επιτελούμε και του Οσίου Ζήνωνος του Ταχυδρόμου, που και την Ιεράν Θεία Μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ημάς δε λεήσε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Τον ευλογώντα και στο ναό μας έχουμε δύο ανθρώπους με το όνομα Χαράλαπος, έτσι έχουμε τον πατέρα Χαράλαπο, ο οποίος βέβαια είναι τιμή μας, τιμή για το ναό μας, τιμή μας, ένας ιερέας, ο οποίος δεν αμοιβεται από την Εκκλησία, ο οποίος δεν δέχτηκε να είναι με τους μισθούς της Εκκλησίας, ούτε καν να συμμετέχει σε οτιδήποτε οικονομικό με την Εκκλησία, ένα παιδί πολύ ταπεινό, ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, απλός, χαρισματικός, ένας άνθρωπος ο οποίος εδέχτηκε να υπηρετήσει και να διακονήσει το ράσο χωρίς να έχει απολαβές, ούτε μία απολαβή από την Εκκλησία, αλλά εργαζόμενος από μικρό παιδί, αφού τελείωσε τη σχολή νοσηλευτών, αλλά και τη σχολή του ΕΚΑΒ. Έτσι λοιπόν εργάζεται στο νοσοκομείο Σωτηρίας, στην πρώτη γραμμή, εκεί στις εντατικές, όπου βρίσκονται συνάνθρωποι μας, και βέβαια βλέπει και γεύεται όλη την πραγματική εικόνα της ασθένειας του ιού και όλων αυτών των οποίων συμβαίνει. Επομένως, αυτοί οι οποίοι λένε και ό,τι λένε, εμείς έχουμε την πραγματική εικόνα και το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Είναι γεγονός ότι μόνο ένας άνθρωπος όταν μπει μέσα στα πυρά, τότε μπορεί να καταλάβει ή αν ασθενήσει, τότε μπορεί να καταλάβει. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι μιλάμε εκ του ασφαλούς με τη δικιά μας σοφία, με αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε και λέμε, χωρίς να έχουμε δει και χωρίς να λέμε. Είπα στον πατέρα Χαράλαμπο προχθές, «Πάτερ Χαράλαμπε, πώς βρίσκονται στις εντατικές μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία?» Μου λέει, «Δόξα τω Θεώ, είμαστε οι μισοί στις εντατικές, είναι η μισή εντατική γεμάτη». Μέσα σε δύο μέρες γέμισε όλη η εντατική του νοσοκομείου Σωτηρία, όπου και βρίσκεται βέβαια εκεί, και διακονεί εκεί με το ράσο του, με την ποδιά του, δίνει, ας το πούμε, αγάπη στους ασθενείς, αλλά και σε όλους εκεί τους συναδέλφους τους. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό για μένα με κάνει περήφανο που εδώ τα παιδιά της Εκκλησίας μας, τα παιδιά του Τιμίου Σταυρού, δεν είναι αμοιβόμενα, αλλά εργάζονται
εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες, ανοίγουν τα φτερά τους και δεν βρίσκονται μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά βρίσκονται και εκτός Εκκλησίας για να βλέπουν τον πόνο, να βλέπουν τα δάκρυα, να βλέπουν όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν είναι, παρόλο που είναι μοναχός ο πατήρ Χαράλαμπος, δεν είναι κλεισμένος σε ένα μοναστήρι για να προσεύχεται, αλλά προσεύχεται που κάνει τεράστιο έργο μέσα στην εντατική, στις εντατικές. Προσεύχεται, πάτερ Σταύρο, όταν έρχεται ένας ασθενής. Αυτή είναι η διακονία του ιερέως. Και εν τις φυλακές, αλλά πώς το λέει, ασθενής ήμουν και εδώ κατέμει, με θεραπεύσετε, ήρθατε εκεί όπου είμαι στο κρεβάτι. Τα λέει όλα αυτά το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω βέβαια, Παπασπύρο μου, τόσο καλά, γιατί άλλοι είναι οι θεολόγοι και εσείς οι παπάδες και όλοι και τα λοιπά. Εγώ είμαι ένας απλός παπάς, αλλά θέλω να πω και για τα δικά μας παιδιά. Και γι' αυτό όλοι σκύβουν το κεφάλι τους, Παπασπύρο. Δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί ασπάνε στις εντατικές. Εκεί που είναι ο πατήρ Χαράλαμπος, που κάθε μέρα με την ποδιά του νοσηλευτή και με το ράσο από μέσα βλέπει τον πόνο, Παπασταύρο, αγαπημένο μου παιδί Αριστίδη, βλέπει τον πόνο, βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν. Όχι μόνο με τον ιό, αλλά και τόσες άλλες ασθένειες που δεν υπάρχουν βέβαια εντατικές πλέον, και όπως μου έλεγε, τα δωμάτια έχουν γίνει εντατικές. Σήμερα γιορτάζει και χαίρομαι γι' αυτό, και χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, που ένας καλόγερος, ένας πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης, λειτουργεί απλά και ταπεινά, όπως λειτουργήσε εκτές. Δεν αμείβεται από την Εκκλησία, αλλά αμείβεται από το κράτος, προσφέροντας υπηρεσία στους ανθρώπους, στους ασθενείς μας, σε όλους αυτούς που χρειάζονται τη βοήθεια. Αν δεν αγιάσει αυτός, ποιος θα αγιάσει? Αυτή είναι η αλήθεια, πάτερ Παύλο. Και δυστυχώς πολλές φορές την αλήθεια δεν μας αρέσει να τη λέμε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό και με βλέπετε ότι μιλάω ανοιχτά. Θα μπορούσε να είναι σε ένα μοναστήρι καλόγερος. Θα μπορούσε να είναι ασκητής. Θα μπορούσε να είναι κάπου να κάνει τον ασκητισμό του, έτσι δεν είναι? Δεν το διάλεξε αυτό, γιατί από μικρό παιδάκι το έμαθε η γιαγιά του, η Ροδούλα, ο Θεός να την αναπαύσει. Παιδί μου, ό,τι και να γίνεις, αν φορέσεις το ράσο, να είσαι στη διακονία των ανθρώπων, γιατί από εκεί θα κερδίσεις τον Παράδεισο. Βλέπετε τον Άγιο Χαράλαμπο σήμερα? Πάτερ Σπυρίδων, σε κοιτάζω γιατί είμαστε απέναντι και ακριβώς στη μέση είναι οι τηλεθεατές μας. Και αυτόν μάγων τον βγάλανε. Και τον βγάλανε μάγο και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Γιατί όποιος κάνει θαύματα είναι μάγος. Όποια εικόνα κάνει θαύματα είναι μαγική. Όποιος σταυρός κάνει θαύματα είναι μαγικός. Όποιος άνθρωπος μιλεί την αλήθεια είναι μάγος. Μην πάμε μακριά, στις πρόσφατες εποχές μας, στον Άγιο Πορφύριο. Επέρασε όλα τα στάδια αυτός ο Άγιος. Μόνο ο Άγιος Πορφύριος, Παπασταύρο, που δεν τον αποκεφαλίσανε. Μόνο αυτό του έλειπε. Γιατί θα γινόταν υπεράγιος. Όχι ότι δεν είναι αγιάρα, αλλά βλέπετε σήμερα συγκινήθηκα. 113 ετών, ο Άγιος Χαράλαμπος, και λένε αυτός είναι μάγος, αποκεφαλίστε τον. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή. Τι περιμένουμε όλοι εμείς? Δεν περιμένουμε τίποτα, περιμένουμε μόνο τη χάρη του Θεού να μας ευλογήσει και να μας ελεήσει, να μας κατευθύνει και να μας δώσει, αν μπορούμε να κερδίσουμε, διότι πολλοί μιλάμε διαστόματος την Παράδεισο. Δεν κερδίζεται διαστόματος η Παράδεισος, αλλά κερδίζεται δια αίματος, δια προσευχής, δια μυστικής προσευχής, δια νηστείας, δια υπακοής των Κύριων
στο Ιερό Ευαγγέλιο, όχι στους νόμους των ανθρώπων, αλλά στο Ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί αν οι νόμοι του Ιερού Ευαγγελίου τους έπαιρναν οι άνθρωποι, τότε θα ήταν όλα τέλεια σε αυτή τη γη. Αλλά βλέπετε, παρόλο που το Ευαγγέλιο διασκοπίστηκε απανταχού των εθνών, όμως έγιναν πολλές θρησκείες στη συνέχεια. Εκεί ο άνθρωπος ψάχνει, διαβάζει όλες τις θρησκείες και ψάχνει να βρει ποια θρησκεία έχει το φως. Μία έχει το φως. Ψάξτε την, ψάξετε την και βρέστε την. Εγώ τη βρήκα τη θρησκεία μου που έχει το φως. Γιατί μέσα από την ασθένεια μου, σας μιλάω εμπειρικά μόνο για μένα, είδα το φως. Και αυτό το φως ακολουθώ. Και δεν θέλω, παιδιά μου, να χάσω αυτό το φως. Γιατί δεν είμαι ούτε υποκριτής, ούτε φαρισαίος. Αλλά είμαι ένας ελάχιστος παπάς που προσπαθεί μέσα από αυτό το στόμα, από αυτό το λαρύγγι, που κάνει τη Θεία Λειτουργία, είτε κλαίγοντας, είτε γονατιστός, είτε υπερήφανος και μου ρίχνει ο Θεός μία και με κατεβάζει για να μου πει: «Τι κάνεις, βρε Πάτερ, ποιος είσαι εσύ που κάνεις τη Θεία Λειτουργία και νομίζεις ότι είσαι κάποιος?» Και εκεί ισοπεδώνομαι και ισοπεδώνεται το ανθρώπινο σώμα και ο ανθρώπινος νους. Αυτά, παιδιά μου, ήθελα να σας πω μέσα από την δύσκολη, να το πω έτσι, καραντίνα που έρχεται, αλλά ο Κύριος είδε, ο Κύριος άκουσε και ο Κύριος θα συνεχίσει στο τέλος να μιλάει και να αποδίδει δικαιοσύνη στον καθένα από μας. Πλούσιο ή παίνει, φτωχό, φαρισαίο ή τελώνει, ή στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Ένας κύκλος είναι, τίποτα περισσότερο. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα με όλη μου την ψυχή. Για τον πατέρα Χαράλαμπο ξεκίνησα και θα καταλήξω στο μικρό χαραλαμπάκι μας. Αυτό το ωραίο και το γλυκύτατο παιδί, το παιδάκι μου το γλυκό, το οποίο το έχω πάρει από μικρό παιδί και βέβαια με την ευλογία των γονέων του, βρίσκεται εδώ στην εκκλησία μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο, όσο κανένας άλλος, μαζί με τους υπόλοιπους πατέρες, και διακονούν μέσα από την καρδιά, διακονεί μέσα από την καρδιά, αγαπάει το Χριστό, αγαπάει αυτό το φως που θέλει να μπει μέσα στο φως και να μείνει μέσα στο φως. Θέλει να μπει, μάλλον μπήκε μέσα στο φως και ακολουθεί το φως. Γι' αυτό λοιπόν μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι πάντοτε να έχει υγεία, να έχει χαρά, μια που είναι εδώ, εδώ θα είναι. Ξέρετε, εμείς μεγαλώνουμε, εμείς αμαρτάνουμε, εμείς σκανδαλιζόμαστε. Ας είμαστε και καλόγεροι, ας είμαστε και στα καλύτερα μοναστήρια, ας είμαστε οπουδήποτε να είμαστε. Ένας όμως άνθρωπος, ένα μικρό παιδί που μένει ανέπαφο, που μένει ακέραιο, που όταν μπει μέσα στο φως δεν πρόκειται να πέσει. Γιατί όταν μπεις μέσα στο φως δεν πέφτεις. Όταν είσαι κοντά στο σταυρό δεν φοβάσαι, ακόμα και όταν έχεις πέσει. Παλαιότερα, όταν μπεις μέσα στο φως, πλέον δεν ξαναπέφτεις, δεν φοβάσαι. Γι' αυτό λοιπόν, κοιτάζοντάς με μέσα στα μάτια και λατρεύοντάς με αυτό το μικρό, το ευαίσθητο και το γλυκό παιδί, που θέλω να σας πω, Πάτερ Παύλο, οφείλει η Εκκλησία μας πολλά σε σένα, αλλά οφείλει όμως πολλά, όχι εξίσου, αλλά λίγο πιο παρακάτω και σε λίγο εξίσου, πιστεύω, αφού είσαι ένας σωστός, ακέραιος και τίμιος δάσκαλος. Διότι μέσα από αυτά, μέσα από τα μηχανήματα αυτά, εκπέμπει και ακούγεται
η φωνή των Αγίων Ισιδώρων και του Τιμίου Σταυρού. Και όταν εσύ τον παρακολουθείς για να δεις αν κάνει καλά τη δουλειά του, αυτό εργάζεται σκύβοντας το κεφάλι και τρέχει δεξιά και αριστερά για να φτάσει, παιδιά μου, η εικόνα, η φωνή των Αγίων Ισιδώρων στα σπίτια σας. Αυτό είναι αυτό το παιδί που άλλα παιδιά στην ηλικία του τρέχουν δεξιά και αριστερά. Άλλα παιδιά στην ηλικία του κοιτάζουν άλλα πράγματα. Κοιτάζουν να ικανοποιήσουν πολλά και διάφορα πράγματα. Αυτό όμως ήθελε να τρέξει κοντά στο φως. Και αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να βρίσκεται πάντοτε χαρούμενος και γεμάτος ακολουθώντας το φως. Αυτό το φως που είναι το φως της Εκκλησίας, που είναι το φως του Χριστού. Άλλα παιδιά έχουν διάφορα παιχνίδια και παίζουν. Αυτό το παιδί δεν τα έχει όλα αυτά τα παιχνίδια. Θα μπορούσε να τα έχει, αλλά όπως ακούμε και σε μικρούς και νεότερους Αγίους, όπως τον Άγιο Νικόλαο, τον Θαυματουργό, το Θαλασσινό, τα παιχνίδια του Αγίου Νικολάου, ποια ήταν, Πάπα Σπύρο μου? Η Εκκλησία. Και μέσα από την Εκκλησία αναδείχθηκε και έγινε μέγας Άγιος της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν σε εύχομαι, γιέ μου, σε εύχομαι, παιδάκι μου γλυκό, να έχεις πάντοτε τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αν θέλεις να σου κάνω ένα δώρο, θα σου το κάνω πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν ξέρω αν σ' αρέσει. Και το δώρο αυτό που είναι, είναι η δικιά μου η καρδιά. Είναι η αγκαλιά μου, αυτή η πατρική, αυτή η αγκαλιά του Τιμίου Σταυρού. Όχι η δικιά μου, γιατί εγώ δεν αξιότητα, αλλά είναι η αγκαλιά του Σταυρού, η αγκαλιά της Εκκλησίας μας. Και αυτό το χάδι που χρειάζεται το κάθε ένα παιδί, Πάτερ Παύλο, είναι ένα χάδι αγάπης, πολύ περισσότερο από το χρήμα, από τη δόξα, από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η αγάπη δεν σβήνει ποτέ. Η αγάπη μακροθυμεί, ου ζήλει, ου φθονεύει, ου μισεί. Αλλά η αγάπη είναι αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν σου εύχομαι, παιδί μου, καλό μου παιδί, γιέ μου, σου εύχομαι να είσαι πολύχρονος, να σε χαιρόμαστε όλοι οι πατέρες και μαζί με σένα. Μακάρι, μακάρι να ακολουθήσουν τα βήματά σου και άλλα παιδιά, για να νιώθουν πάντοτε και η Μητέρα Εκκλησία να έχει παιδιά μικρά, παιδιά μεγαλύτερα, εμείς τους μεγαλύτερους, και να λάμπει το φως του Χριστού και να μην υπάρξει κανένα αγκάθι ποτέ, αλλά να υπάρχει πάντοτε η καθαρότητα, η αγνότητα και αυτό που λέγεται Εκκλησία. Καθαρότητα, αγνότητα, πραότητα, νηστεία, προσευχή, εγκράτεια, για να είμαστε όλοι μέσα στο φως του Χριστού. Και η κάθε εκκλησία θα θαυματουργεί και το κάθε μοναστήρι θα αισθάνεται δέος ο προσκυνητής και θα θαυματουργεί. Και κάθε ένας που έρχεται στην εκκλησία, ο Χριστός θα τον καλωσορίζει και θα του λέει: «Έλα, παιδί μου, στην δικιά μου αγκαλιά». Εξάλλου λέγει: «Χαίρετε και αγκαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Και βλέπετε, Πάτερ Παύλο, Πάτερ Σπυρίδων, δεν αγκαλιάζω το χαράλαμπο, αγκαλιάζω την αγνότητά του, αγκαλιάζω την τιμιότητά του, για να μου δώσει και εμένα αυτή την αγνότητα της νιώτης του, να μου τη δώσει και εμένα. Δεν είμαι ο καλόγερος ή ο σοφός ή οποιοσδήποτε άνθρωπος που θα διδάξω σε αυτό το παιδί. Αυτό πρέπει να διδάξει εμένα. Το οποιοδήποτε παιδί. Γιατί αυτό θα μου διδάξει, Παπασταύρο μου, την αγνότητα και την καθαρότητα. Να θυμηθώ στα δικά του χρόνια εγώ τι έκανα, για να μπορέσω να τον κρίνω. Αυτή είναι η ουσία. Και όταν ήρθε, παιδί μου, ένας πνευματικός και μου είπε: «Πάτερ, θέλω να βάλω ένα κανόνα». Το έχω ξαναπεί πολλές φορές.
σε έναν άνθρωπο και θέλω να του βάλω αυτό σύμφωνα με το πηδάλιο, πρέπει να του βάλω αυτό τον κανόνα. Τότε έσκυψα το κεφάλι μου και δεν του έδωσα απάντηση, αλλά προσευχήθηκα στον Τίμιο Σταυρό και μου υπέδειξε η χάρη του Σταυρού. Δες την ηλικία τη δικιά του, τι έκανες εσύ και μετά θα του ρίξεις τον κανόνα. Κανόνα ανθρώπινο ή κανόνα εκ Θεού, σύμφωνα με τους νόμους του πηδαλίου της Εκκλησίας, δεν συμφέρει, Πάτερ Παύλο, να διαβάζουμε εμείς το πηδάλιο της Εκκλησίας. Το λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Το λέγει ο σημερινός Άγιος, ο Άγιος Ιερομάρτης Χαράλαμπος. Γι' αυτό λοιπόν τότε είπα στον αδελφό μου και συλλειτουργό, «Πάτερ μου, δες την ηλικία του τι έκανες και τότε ανάλογα πράξε σύμφωνα με τη σοφία του Θεού και με το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Χριστού είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Τα χρυσά λόγια του Ευαγγελίου μας». Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου που σε βλέπει τόσος κόσμος και τα ματάκια σου δάκρυσαν. Και αυτή είναι η αγάπη δικιά μας προς αυτό το παιδί, το οποίο το υιοθετήσαμε μάλλον, Πάτερ Χαράλαμπε, μας το έδωσαν. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί, όλοι εμείς είμαστε τυχεροί. Να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, παιδί μου, ευλογημένα, αγαπημένα, και ο Θεός να σε έχει πάντοτε καλά. Αλλά επειδή σήμερα είναι η εορτή σου, θα πρέπει να πεις ένα καλημέρα στους ανθρώπους, κάτι να τους πεις, γιατί και αυτοί χαίρονται αυτή την ώρα και παρακολουθούν. Πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος παρακολουθούν, και έτσι λοιπόν θα πρέπει μέσα από αυτή τη χαρά σήμερα της εορτής σου, θα πρέπει κάτι να τους πεις, έτσι δεν είναι? Εγώ απλώς θέλω να πω ένα καλή σήμερα και σε ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μόνο αυτό? Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι, λέει ο Παπασταύρος. Εμείς ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εύχομαι σε όλους σας ευλογημένα, καλά να είστε, την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, και όλοι και σύντομα εύχομαι, πιστεύω, να βάλεις μόνιμα το ράσο και το σχήμα. Να χαιρόσαστε όλους που αγαπάτε. Βασιλική μας! Από τη Λάρισα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το δώρο της μανούλας μου, την ωραία ζακέτα, και σας ευχαριστεί και η μητέρα μου, η γλυκιά μανούλα που την έχω συνέχεια μαζί μου, και την περιποιούνται οι πατέρες. Εγώ την έχω μαζί μου με μια μεγάλη αγκαλιά και οι πατέρες όλοι την περιποιούνται. Κύριε δικηγόρε, και εσείς πρώτος και καλύτερος. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κύριε Βασιλική μου, σας ευχαριστούμε, Βασιλικής και οικογενείας, συνοδείας και των οικογενειών αυτών από την όμορφη Λάρισα. Κύριε Γιώργο, από τη Λάρισα χρόνια πολλά, όλοι σας οικογενειακός. Πατέρα μου γλυκέ, είμαι η Τσαμπίκα και σας ευχαριστώ για τα ουράνια ταξίδια προσευχής και αγαλίασης που μπορώ και εγώ να ταξιδεύω μαζί, με τη σκέψη ότι είμαι εκεί με τα αδέρφια μου, με την οικογένειά μου. Το πρωί όταν μας δώσατε την ευχή σας να παρακαλέσω με το θαυματουργό Άγιο Φανούριο, πήγα στο εικονοστάσιο μου να πάρω την εικόνα του αγκαλιά και μπροστά της έχω ένα εικονάκι του Τιμίου Σταυρού, το οποίο μυρόβλιζε έντονα, χωρίς να έχει μύρος εκεί από άλλη εικόνα, και να πω ότι ήταν κάτι άλλο. Ήταν και είναι ακόμα μία ώρα μετά τόσο έντονη μυρωδιά που μου θύμιζε κάτι άλλο. Τι? Το μύρος του Τιμίου Σταυρού. Είναι ακριβώς η ίδια η ευωδιά. Έπιασα την εικόνα του Αγίου και έχει κολλήσει το εικονάκι πάνω του. Δεν πέφτει. Απίστευτο. Σε ευχαριστώ, πατέρα μου γλυκιά, την ευχή σου. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος που έχει πάρει τα εικονάκια του Τιμίου Σταυρού αισθάνονται ευωδία, αισθάνονται κάτι δυνατό στο σπίτι τους, αλλά και στην τσέπη τους που τα κουβαλάνε οι άνθρωποι. Να τους έχει καλά ο Θεός. Ο αγαπημένος μας Άγιος Φανουράκης, είναι ο Άγιος Φανούριος που γονατίζω όταν πάω στο εκκλησάκι του και του λέω εγώ, Άγιε μου Φανούριε, τακτοποίησε αυτό, 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 αυτό,
όλα τα τακτοποιεί. Μ' ακούει φαίνεται. Και εδώ είναι, προσευχόμαστε μαζί σας το προσευχητάρι της αγαπημένης μας από τη Ρόδο. Εκεί βρίσκεται και ο Άγιος Φανούριος. Όχι μόνο εκεί, απανταχού. Να ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Φανούριος, ο Άγιος Ιάννης Ρώσος, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης και ο αγαπημένος μας Άγιος Εφραίμ. Θυμάστε που σας είπα να βοηθήσετε και να βοηθάτε κάθε φορά για το προσκυνητάρι μας, το παρεκκλήσι του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Εχθές ετοιμάζαμε τη λάσπη για να φτιάξουμε εκεί το μέρος όπου πού και πού θα λειτουργούμε. Το ξέρετε όλοι το προσκυνητάρι και η λάσπη ήταν μέσα με λάδι, με μεγάλο αγιασμό, με μοίρα και πραγματικά και η λάσπη άρρητη μα άρρητη ευωδία. Και εδώ είναι ο Άγιος Χαράλαμπος, εικόνα. Και βέβαια εδώ είναι ο Άγιος Ζήνων, ο ταχυδρόμος, ο προστάτης των ταχυδρομικών, δικός μου προστάτης, Άγιος, αφού είμαι ταχυδρομικός υπάλληλος στην κεντρική υπηρεσία και παλαιότερα εορτάζαμε εδώ οι συνάδελφοί μου, όλοι μαζί εορτάζαμε τον Άγιο Ζήνων, τον ταχυδρόμο. Είναι και το γραμματόσημό του εδώ, ωραίες εποχές εκείνες, παλιές, ωραίες εποχές. Ο Άγιος Ζήνων ο ταχυδρόμων, ο προστάτης των ταχυδρομικών, αφού είμαι ακόμα εν ενεργεία ταχυδρομικός υπάλληλος, είναι και προστάτη μας και γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Χαραλάμπους. Και βέβαια η τελευταία μας εικόνα είναι αυτή εδώ. Και πίσω είναι ο Χριστός. Θεέ μου, κάνε τις ευχές για όλο τον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα. Να σας έχει καλά ο Θεός, να είστε πάντοτε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Το απόγευμα έχουμε τον Εσπερινό και την παράκληση προς τον Άγιο Χαράλαμπο. Χρόνια πολλά Χαραλαμπάκι μου, χρόνια πολλά Παπαχαραλαμπέ μου. Δύο άνθρωποι που διακονούν την Εκκλησία μας έτσι απλά και ταπεινά, κοπιάζοντας, μοχθώντας και ιδρώνοντας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές ευχές σε όλους σας όσες εορτάζετε. Χρόνια πολλά στην φιλιότσα μου, τη Χαραλαμπία του Επιτρόπου μας, του Νίκου, του Ασλανίδη. Χαραλαμπία μου, χρόνια πολλά σου εύχομαι. Καλή δύναμη, καλή πρόοδο, μεγάλη κοπέλα εκεί γίνει τώρα. Και το παιδί του Νίκου μας με τη Ρεβέκα είναι ένα θαύμα του Τιμίου Σταυρού και το πώς ζει είναι πραγματικά θαύμα του Τιμίου Σταυρού, με εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, σκισμένο όλο το σώμα του. Και προσέξτε, όταν ήταν μικρός, οι γιατροί δεν του έδιναν ζωή, καμία ζωή. Είναι στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ουσία. Να είστε πάντοτε καλά, σας ευχαριστούμε. Ο Θεός μαζί σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πους αγαπητά τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισουδωρικάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισουδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Ισουδωρών
δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Εγκυκλοπαίδεια Μακρή αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνα» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ηρίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον επί ονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίον κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. My God.